Είχαμε μια κινητοποίηση από τις 2.30 ώρα τα ξημερώματα, όπου επήλθε μια μεταβολή των καιρικών φαινομένων πέραν τις προβλέψεις που μας είχαν πει για βροχές και καταιγίδες. Είχαμε έντονη χιονόπτωση στην περιοχή του Δομοκού, στην περιοχή του Μπράλου και λιγότερο στην περιοχή του Τυφριστού. Κινητοποιηθήκαν όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και τα ιδιόκτητα μηχανήματα και τα μισθωμένα τα οποία ήταν ήδη σε επιφυλακή. Είχαμε διαθέσει και έχουμε διαθέσει αυτή τη στιγμή στο κεντρικό οδικό δίκτυο που διασχίζει τη Φθιώτιδα από Λαμία προς Δομοκό, από Λαμία προς Μπράλο, Λιβαδιά και από Λαμία προς Καρπενήσι, 14 αλατοφόρα οχήματα, 6 είναι ιδιοκτησίας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και τα υπόλοιπα είναι μισθωμένα, τα οποία τα έχουμε κατανείμει ανάλογα με τα καιρικά φαινόμενα. Από αυτά τα 6 είναι στο Δομοκό και τα υπόλοιπα είναι στις υπόλοιπες οδούς. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Το καλό είναι ότι αμέσως με την έξαρση του φαινομένου και με την πρώτη εκδήλωση της χιονόπτωσης έπεσε αλάτι από τα λατοφόρα οχήματα. Οπότε με το αλάτι αυτό καταφέραμε να κρατήσουμε όλο το οδικό δίκτυο ανοιχτό και να μην υπάρχει θέμα κυκλοφορίας ή θέμα επικινδυνότητας στους οδηγούς που διέρχονταν. Αυτή τη στιγμή είναι υπό έλεγχο η κατάσταση. Αναμένουμε την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Με βάση τις προβλέψεις προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί αυτό μέχρι και το βράδυ. Μετά προβλέπεται μία ύφεση, αλλά επειδή υπάρχει το προηγούμενο ότι άλλα μας είχαν προβλέψει και άλλα επήλθαν, η επιφυλακή συνεχίζεται. Όπως επιφυλακή έχουμε όλο το χειμώνα για να αντιμετωπίσουμε κάθε είδος τέτοιο καιρικό φαινόμενο. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο.